Το κλείσιμο 2 εκ των 4 ενεργών ανθρακοριχείων στην κοιλάδα Ζίου από το 2024 ανακοίνωσε η ρουμανική κυβέρνηση. Στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να διευκολύνει την κατάργηση του άνθρακα συστήνοντας ένα πακέτο στήριξης ύψους πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για τον μηχανισμό δίκαιης μετάβασης. Σε 108 περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο άνθρακας πρωταγωνιστεί με 240.000 ανθρώπους να εργάζονται για την εξόρυξή του. Ο Γκάμπριελ είναι ένας εξ αυτών. Κρίμα. Λυπάμαι που η εξόρυξη άνθρακα στην κοιλάδα Ζίου δεν θα συνεχιστεί. Δεν υπάρχουν άλλες δουλειές εδώ γύρω. Πού θα πάμε να δουλέψουμε? Όλα έχουν κλείσει. Να πάμε να δουλέψουμε σε μπαρ? Δεν έχει μείνει τίποτα πια. Εδώ όμως ίσως να βρίσκεται το μέλλον της κοιλάδας Ζίου. Η Ευρώπη χρειάζεται σταθμούς ηλεκτρικής φόρτισης και ο Μάριος Σουρλέα τους αναπτύσσει. Ο Μάριος είναι πρώην μηχανικός εξόρυξης. Ξεκίνησε την επιχείρησή του με 3 άτομα προσωπικό. Τώρα απασχολεί 65 και οι προοπτικές είναι πολύ θετικές. Οι άνθρωποι της κοιλάδας διαθέτουν τεχνογνωσία και αυτό αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα τόσο για τις ντόπιες startups όσο και για τους ξένους επενδυτές. Η ανάπτυξη της επιχείρησής μας βασίστηκε στο έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό του εξορυκτικού τομέα της περιοχής και ενισχύθηκε από τους νέους του τοπικού πανεπιστημίου. Χάρη σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, η εταιρεία μας κατάφερε να επιταχύνει την ανάπτυξή της. Αυτό εξηγεί την επιτυχία μας. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν επιπλέον σχέδια για το μέλλον της κοιλάδας Ζίου. Πρώην βιομηχανικές υποδομές όπως το εγκαταλειμμένο ανθρακοριχείο της Πετρίλα μπορούν να μετατραπούν σε πόλους τουριστικής έλξης που θα περιλαμβάνουν έναν εκθεσιακό χώρο τέχνης ή ακόμη και ένα βιομηχανικό μουσείο. Η Πράσινη Συμφωνία και το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης αποτελούν μοναδικές ευκαιρίες για τις πιο αδύναμες οικονομικά περιοχές της Ευρώπης. Αρμόδιοι σε τοπικό και εθνικό επίπεδο μπορούν και μάλλον θα έπρεπε να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία για να βρουν μια στρατηγική ώστε όλα αυτά να λειτουργήσουν. Hans von der Brele in the Giu Valley in Romania for Euronews. Ολόκληρο το ρεπορτάζ για τη ρουμανική κοιλάδα των δακρύων από το βράδυ της Παρασκευής στην εκπομπή Unreported Europe στο Euronews και στο euronews.com.